Στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον φίλο, τον Δημήτρη τον Παστελίου, που ήρθε για δεύτερη φορά μέσα σε 15 μέρες στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα που ούτως ή άλλως το αντιμετωπίζει από την πλευρά της κατασκευαστικής εταιρείας το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Γι' αυτό έχει έρθει, σας θυμίζω, και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Σταχιάνος, ο κύριος Οικονόμου, και είμαστε σε διαρκή και συνεχή συνεργασία μαζί τους. Εμείς από την πλευρά μας, ο κύριος Παστελγίου και το ΙΜΑΘ προσπαθεί να βελτιώσει την καθημερινότητα στις συνθήκες των Θεσσαλονικαίων, να βελτιώσει, αν το θέλετε, όλο αυτό το πολύ δύσκολο μέρος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με την ταλαιπωρία που υφιστάμεθα όσο διαρκούν οι εργασίες ενός απαραίτητου έργου όπως είναι το flyover για τη Θεσσαλονίκη. Παντού όπου γίνονται έργα, ασφαλώς υπάρχει ταλαιπωρία. Σκοπός μας και στόχος μας να κάνουμε αυτή την ταλαιπωρία αισθητά λιγότερη. Παρακάλεσα λοιπόν τον κύριο Παστελγίου, τον φίλο τον Δημήτρη, έχοντας και την πολύτιμη εμπειρία και ως δήμαρχος από την πόλη του από τα Τρίκαλα, όπου εφήρμοσε έξυπνες λύσεις και γι' αυτό ονομάστηκε και μια έξυπνη πόλη, η πόλη των Τρικάλων, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Παντρεύοντας λοιπόν αυτό που ήδη έχουμε εδώ, το Ινστιτούτο Μεταφορών, την περιφέρεια, τους δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με τη Google, με έναν δηλαδή πολύ σημαντικό φορέα και πάροχο πληροφοριών που μπορεί να μας βοηθήσει, φιλοδοξούμε από το αμέσως προσεχές διάστημα ο κάθε Θεσσαλονικιός να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πώς θα μεταβεί από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη όπου χρειάζεται να πάει, χρησιμοποιώντας σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα που θα του δίνουμε με διάφορους τρόπους, είτε με τα κινητά του, στα κινητά του, είτε με φωτεινές οδοσημάνσεις, προκειμένου εκείνος να κάνει την επιλογή που το συμφέρει περισσότερο. Είναι μια σημαντική καινοτομία το να μπορέσουμε αυτό να το γενικεύσουμε και να βοηθήσουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας, εκπρόσωποι είστε εδώ εσείς, για να μπορέσουμε να δώσουμε χρηστικές πληροφορίες στον πολίτη. Το δεύτερο, όπως είπε ο κύριος Παπαστεργίου, με το θέμα των αισθητήρων, είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό που θα βοηθήσει στη βελτίωση του κυκλοφοριακού. Και θυμίζω ότι αύριο, γι' αυτό το λόγο, έχουμε συγκαλέσει άλλες δύο συσκέψεις. Η μία είναι για τα τεχνικά ζητήματα με την κατασκευάστρια εταιρεία και την Εγνατία Οδό, που είναι η υπεύθυνη για τη λειτουργία της περιφερειακής, και από την άλλη με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με την τροχέα δηλαδή, προκειμένου να δούμε και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών εάν συμβούν. Και βεβαίως αργότερα έχουμε μια συνάντηση και μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου της πόλης, για να μπορούμε να δούμε πώς όλοι μαζί θα αναλάβουμε ένα μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης, εκπρόσωποι φορέων, περιφέρεια, δήμοι, ασφαλώς κεντρική κυβέρνηση, προκειμένου όλοι μαζί, να το πω λαϊκά, να βάλουμε πλάτη για να γίνει πιο υποφερτή και καλύτερη η ζωή μας εδώ στη Θεσσαλονίκη.